Η μεγάλη σφίγγα της Γκίζας είναι έτοιμη να υποδεχθεί τους επισκέπτες της μετά την ολοκλήρωση των εργασιών αναστήλωσης του μνημείου που διήρκησαν 3 χρόνια. Το άγαλμα με σώμα λιονταριού και κεφάλι ανθρώπου που δεσπόζει στο οροπέδιο στην Ακρόπολη της Γκίζας στην Αίγυπτο έχει μήκος 73,5 μέτρα, πλάτος 6 και ύψος 20,22 μέτρα. Ο περίβολος της σφίγγας ανοίγει για πρώτη φορά στους επισκέπτες μετά την αναστήλωση του κορμού του αγάλματος αλλά και του λαιμού και της αριστερής πλευράς του. Εγκαινιάζουμε επίσης για πρώτη φορά το ναό του βασιλιά Αμένοφη του Δεύτερου, ο οποίος βρίσκεται κοντά στην είσοδο. Οι επισκέπτες του μνημείου θα έχουν πλέον τη δυνατότητα να περπατούν γύρω από τη σφίγγα και να θαυμάζουν το μεγαλύτερο μονολιθικό άγαλμα στον κόσμο από κάθε του πλευρά. Η σφίγγα θεωρείται πως κατασκευάστηκε κατά τη διάρκεια της βασιλείας του Φαραώ Χεφρίνου.